Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα επισκευάσουμε ένα κουδούνι και συγκεκριμένα τη μπουτονιέρα που βρίσκεται σε μια πολυκατοικία. Είναι της εταιρείας BPT. Είναι παλιά εταιρεία αυτή και είναι δύσκολο να βρούμε ανταλλακτικά. Έψαξα για να βρω ανταλλακτικά, έχουν σπάσει συγκεκριμένα τα τζαμάκια που πατάμε το κουδούνι μπροστά. Και στην ουσία τώρα το κουδούνι είναι μη λειτουργικό για όλα τα διαμερίσματα. Εγώ σε αυτό το βίντεο θα εφαρμόσω μία πατέντα. Έχω πάρει κάποια διακοπτάκια μπουτών, τα οποία είναι πολύ οικονομικά να τα πάρει ο καθένας, και πάμε να δούμε τώρα πώς θα τα τοποθετήσουμε. Για αρχή θα κλείσουμε την ασφάλεια που δίνει ρεύμα στο κουδούνι. Εάν δεν γνωρίζουμε που βρίσκεται η ασφάλεια αυτή, τότε κλείνουμε την ασφάλεια του κοινόχρηστου ρολογιού. Για να βγάλουμε το καπάκι θα ξεβιδώσουμε δύο βίδες που βρίσκονται από πάνω και από κάτω της μπουτονιέρας. Στην περίπτωσή μου η από κάτω βίδα ήταν ξεβίδωτη. Αφαιρούμε το μεγάφωνο. Το μεγάφωνο μπαίνει και βγαίνει σφινωτό στις σακίδες που βλέπετε. Το ίδιο ισχύει και για το μικρόφωνο, απλά το τραβάμε και βγαίνει. Στη συνέχεια, για να αφαιρέσουμε το μέσα μέρος της μπουτονιέρας, πιέζουμε τη βίδα αυτή που βλέπετε προς τα μέσα και παράλληλα τη στρίβουμε προς τα αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. Κάνουμε το ίδιο και στο κάτω μέρος. Χρησιμοποιούμε αυτοκόλλητα ή μονοτική ταινία για να γνωρίζουμε σε ποια θέση πάει το κάθε καλώδιο. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε τους παλιούς διακόπτες μπουτών. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα εάν από το πίσω μέρος σύρουμε προς τα κάτω τη λάμα αυτή που σας δείχνω. Στη συνέχεια απλά τραβάμε προς τα έξω τα διακοπτάκια. Αφαιρούμε όλα τα παλιά σπασμένα πλαστικά μπουτών. Χρησιμοποιούμε το κατσαβίδι μας και απλά το σπρώχνουμε προς τα έξω με τον τρόπο που σας δείχνω. Έχουν κλιπ δεξιά και αριστερά. Στη συνέχεια σημαδεύουμε τα σημεία που θα μπουν τα διακοπτάκια που αγοράσαμε και ανοίγουμε τις τρύπες με το τρυπάνι μας. Ανοίγουμε πρώτα την τρύπα με μικρότερο διαμέτρο τρυπάνια ώστε να βρίσκουμε το κέντρο που θέλουμε πολύ εύκολα και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τα μεγαλύτερα για να μεγαλώσουμε την τρύπα. Δείτε στο πάνω μέρος δεξιά του βίντεο το βίντεό μου πώς χρησιμοποιούμε το τρυπάνι εάν δεν γνωρίζετε. Στο τέλος θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Περνάμε τα διακοπτάκια από τις τρύπες και βιδώνουμε το πλαστικό παξιμάδι από το πίσω μέρος. Τοποθετούμε το πίσω μέρος από τα διακοπτάκια όσο το δυνατόν στην ευθεία για να μας διευκολύνει αργότερα στις κολλήσεις. Σφίγγουμε ελαφρά με το μετατσίμπιδο εάν χρειάζεται. Για να καλύψω το κενό από τα παλιά μπουτών έκοψα από ένα πλαστικό δοχείο ένα κομμάτι πλαστικό με το χαρτοκόπτη και το προσάρμοσα στο μέγεθος ώστε να χωράει στην μπουτονιέρα. Τοποθετούμε σιλικόνη για να το σταθεροποιήσουμε. Το κάθε διακοπτάκι έχει δύο ακροδέκτες. Χρησιμοποιούμε ένα καλώδιο ώστε να ενώσουμε έναν ακροδέκτη από κάθε διακοπτάκι στο ίδιο καλώδιο και θα σας δείξω στη συνέχεια πού το συνδέουμε.
Στη συνέχεια κολλάμε στο άλλο άκρο του κάθε ακροδέκτη τα καλώδια που είχαμε βγάλει από τα διακοπτάκια πριν με τη σειρά που είχαμε σημειώσει στενίες. Το άλλο άκρο που κολλήσαμε πριν και περνάει από όλους τους διακόπτες το βιδώνουμε στο σημείο που σας δείχνω. Είναι το σώμα από τους διακόπτες που αφαιρέσαμε, τους εργοστασιακούς. Και τέλος, αφού τοποθετήσουμε το μικρόφωνο και το μεγάφωνο με τον τρόπο που σας έδειξα, μας έχει μείνει να τοποθετήσουμε με προσοχή τα καλώδια στην μπουτονιέρα. Θα το κάνουμε πολύ εύκολα με τη βοήθεια μιας πλαστικής σπάτουλας. Βιδώνουμε τις βίδες από πάνω και από κάτω της μπουτονιέρας. Ανοίγουμε την ασφάλεια που δίνει ρεύμα στο κουδούνι. Και τέλος, μας έχει μείνει να βάλουμε τα ονόματα στα κουδούνια και είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!